το πρώτο μαθητικό συνέδριο κοινωνικών και πολιτικών επιστημών με τίτλο «Ενεργός πολιτιότητα, πολίτης στο σχολείο, πολίτης του κόσμου» διοργανώνουν η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, το Εργαστηριό Κοινωνικών Επιστημών και Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η Σύμβουλη Εκπαίδευσης Κοινωνικών Επιστημών των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας, η Σύμβουλη Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου και οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων Άρτας, Πρέβεζας και Θεσπρωτείας. Το μαθητικό συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ξεκινά αύριο Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή στους χώρους του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 5 το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Κάρολος Παπούλιας με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Στο μαθητικό συνέδριο συμμετέχουν, όπως ανέφερε σε σχετική συνέντευξη τύπου, η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Μαρίνα Μπέση, περισσότεροι από 1.600 μαθητές και μαθήτριες, σύνεδροι και εισηγητές από περισσότερες από 190 σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ολόκληρη τη χώρα. Ναι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση για το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο, το πρώτο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Αφορά η θεματολογία την ενεργό πολιτιότητα, όπως λέει και ο τίτλος, «Πολίτης στο σχολείο, πολίτης στον κόσμο». Και δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να εκφραστούν ελεύθερα για σύγχρονα θέματα που τους απασχολούν. Να πούμε λίγο έτσι πόσοι μαθητές θα συμμετέχουν, από πόσο σχολείο, να δώσουμε έτσι κάποια χαρακτηριστικά. Οι μαθητές είναι περίπου στους 1.600 από 193 σχολεία όλης της Ελλάδας. Και είναι συγκινητικό ότι αρχικά ανταποκρίθηκαν από την νησιωτική Ελλάδα. Οι πρώτοι που μας έστειλαν εισήγηση ήταν από την νησιωτική Ελλάδα. Οι εισηγήσεις είναι όλες ομαδικές, ήταν προϋπόθεση του συνεδρίου να είναι σε ομαδικό επίπεδο, με το συντονισμό πάντα του εκπαιδευτικού της τάξης ή του σχολείου. Βασική επιδίωξη αυτού του συνεδρίου είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον επιστημονικής συζήτησης, ανταλλαγής απόψεων, παρουσίασης εργασιών και όσμωσης μεταξύ των συμμετεχόντων. Πρόκειται για μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα δυναμικό φόρουμ που θα ενισχύσει τον πολιτικό γραμματισμό των μαθητών και μαθητριών, θα τους δώσει τη δυνατότητα να αναδείξουν το ρόλο του ενεργού πολίτη και να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους σε θέματα που τους απασχολούν, αποκτώντας, όπως ανέφερε και η κυρία Μπέση, όλες εκείνες τις κοινωνικές δεξιότητες που απαιτούν για έναν ενεργό πολίτη. Η ιδέα ξεκίνησε από τους συμβούλους εκπαίδευσης κοινωνικών επιστημών. Απευθύνθηκε η κυρία Δημακοπούλου, που έχει έδρα τα Γιάννενα. Με πολύ χαρά βεβαίως στήριξα αυτήν την ιδέα και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων καταφέραμε να είμαστε τώρα πρώτων πυλών να ξεκινήσει το συνέδριο. Η εκπαίδευση προσπαθεί, ανοίγει πλέον, δεν είναι ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας και προσπαθούμε με διάφορες δράσεις να εμπλέξουμε τους μαθητές ώστε να αποκτήσουν τις κοινωνικές δεξιότητες, την κριτική σκέψη. Και αυτό είναι, όπως σας είπα, και πολύ ενθαρρυντικό, το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές. Mm-hmm. Και είναι ένα ζητούμενο το να μπορέσουμε τα παιδιά να τα βάλουμε μέσα στην κοινωνία, αν θέλετε, να αφουγκράζονται και τους προβληματισμούς της κοινωνίας, ώστε ως ενήλικοι μετά στην συνέχεια να είναι και πιο ευαισθητομοιημένοι και να μπορούν να αντιμετωπιστούν και στις προκλήσεις, οι οποίες είναι πολλές. Φυσικά, και γι' αυτό και η θεματολογία είναι ποικίλη, ώστε ανάλογα και με την ηλικία των παιδιών και τα ενδιαφέροντά τους να μας αναπτύξουν πρωτότυπες εργασίες. Έχουμε εμπλέξει μαθητές από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο. Βέβαια, το νηπιαγωγείο και οι πρώτες τάξεις του δημοτικού συμμετάσχουν με εικαστικές δημιουργίες. Θα υπάρχει έκθεση στο χώρο, όποιος θέλει μπορεί να την επισκεφτεί, και με μαγνητοσκοπημένα βίντεο με τα μηνύματά τους, και οι μεγαλύτερες τάξεις από την 5η-6η Δημοτικού, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, ακόμη και ειδικά σχολεία, συμμετέχουν με εισηγήσεις, παρουσιάσεις, ομαδικές δουλειές και με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε τους μαθητές μας από όλη την Ελλάδα. Να πούμε
ποιες μέρες θα ναι. διαρκέσει και ο χώρος τοποθεσίας, γιατί κάποιοι μπορεί να θέλουν να έρθουν να το παρακολουθήσουν. Βεβαίως, το συνέδριο είναι ανοιχτό σε όλους και στους μαθητές οι οποίοι από την πόλη μας πιθανότατα δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή, αλλά και για τους γονείς, για όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε αύριο, η έναρξη είναι αύριο, στην αίθουσα Κάραλος Παπούλιας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου θα υπάρχει μια κεντρική εισήγηση και ουσιαστικά οι δράσεις που θα γίνουν είναι θεατρικά, δρόμενα και μουσικές παραστάσεις. Και το Σάββατο, πρωί και απόγευμα, σε 4 παράλληλες συνεδρίες, οι μαθητές μας θα παρουσιάσουν τα θέματα που έχουν επεξεργαστεί με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών. Συνεχίζουμε την Κυριακή το πρωί, πάλι με παράλληλες συνεδρίες, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, και το συνέδριο θα λήξει την Κυριακή το μεσημέρι.